Καθολική ήταν η συμμετοχή των κριτικών στην μεγάλη κινητοποίηση ενάντια στην καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο. Από το τιμημένο Αρκάδι θα πυροδοτήσουμε τις σιωπές. Θα αναγκαστούν να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να λύσουμε τις διαφορές της θάλασσας και στη θάλασσα αν χρειαστεί. Θα καταλάβουν ότι όποιος τα έβαλε με το δίκιο ποτέ δεν κέρδισε. Θα καταλάβει και η κυβέρνηση ούτε η αμηχανία ούτε η ανυποδιά της συγχωρείται. Να πάρουν πίσω αυτή την καταστροφή αυτοί που τα πούλησαν, αυτοί να τα καταστρέψουν ή να τα φυλάξουν στα κονάκια τους, γιατί στη Μεσόγειο δεν θα τα ρίξουν. Περισσότεροι από 5.000 πολίτες, Δήμοι, Περιφέρεια, Εκκλησία, Επιστημονικοί Σύλλογοι, Φορείς και Σωματεία βρέθηκαν σήμερα στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, σε ένα χώρο που αποτελεί σύμβολο αντίστασης και ηρωισμού για να ενώσουν τις φωνές διαμαρτυρίας τους ενάντια σε αυτήν την τεράστια καταστροφή. Σήμερα από το Αρκάδι, αυτό τον ιστορικό χώρο, με το δικό του συμβολισμό, όλη η Κρήτη στέλνει ένα μήνυμα. Στέλνει ένα μήνυμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κυβέρνηση, ότι δεν πρέπει τα χημικά απόβλητα της Συρίας να τα ρίξουν στη Μεσόγειο. Διεκδικούμε το αυτονόητο για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για τα παιδιά μας, για την ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Το περιβαλλοντικό έγκλημα που ετοιμάζουν στη Μεσόγειο χρειάζεται απάντηση και αντίσταση. Σήμερα απαντάμε με τη συμμετοχή μας και δηλώνουμε σταθερά προσουρωμένοι σε αρχές και ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούν άραγε τη Μεσόγειο και τους λαούς της ως δεύτερης κατηγορίας ανθρώπους και το περιβάλλον της ως αναλώσιμο. Αν έτσι νομίζουν, τότε θα συναντήσουν το οργισμένο μας όχι. Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτές οι χιλιάδες του κρητικού λαού που μαζεύτηκαν εδώ σήμερα. Όπως είναι και πραγματικά αποκαρδιωτικό ότι τα μεγάλα αθηναϊκά μέσα, τα τηλεοπτικά, οι εφημερίδες δεν αφιέρωσαν ούτε τόση μια αράδα για το σημερινό γεγονός. Εμφανίστηκαν μάλιστα αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να αποτρέψουν αυτό το έγκλημα για την θάλασσα, ενώ δεν έκρυψαν και την πικρία τους για την υποβάθμιση του συγκεκριμένου θέματος από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, αλλά και την πικρία τους για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Το ζητήσουμε στην ίδια τη Χάγη, στην έδρα του οργανισμού αυτού που έχει το κύρος, πήρε το βραβείο Νόμπελ, αλλά να πάρει και την ευθύνη για να γίνει η σωστή διαδικασία και όχι αυτά τα πράγματα. Εάν, φτάσει και τα υπόλοιπα φορτία και πάει το K-Pray για να ανοιχτεί στη Μεσόγειο για να καταστρέψει, θα ετοιμάσουμε αποστολή με πλωτά μέσα η οποία θα πάει εκεί και ό,τι μέλη γενέστε. Θα πάμε εκεί που συντελείται το έγκλημα, όπως κάναμε και άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πάμε όχι νοτιοανατολικά αυτή τη φορά, αλλά νοτιοδυτικά. Θα τους συναντήσουμε και με ταπεινότητα, με ηθικό, με ευψυχία, θα προσπαθήσουμε να τους αποτρέψουμε. Δυστυχώς η κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μας έχει πάρει σοβαρά, δεν έχει χειριστεί μέχρι στιγμής το θέμα όπως θα έπρεπε να γίνει και το απέδειξε πρόσφατα πριν από μια εβδομάδα στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους υπεύθυνους του Αμερικάνικου Υπουργείου, χωρίς βέβαια να παρευρεθεί κανείς από την περιφέρεια Κρήτη, αν και ο Περιφερειάρχης είχε υποδείξει άτομα, είχε υποδείξει επιστήμονες οι οποίοι θα παρευρίσκονταν και οι οποίοι σίγουρα θα έθεταν άλλης μορφής ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τον όλο προβληματισμό της μεθοδολογίας η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί. Οι επιστήμονες από την πλευρά τους τόνισαν λάθη και παραλήψεις, όπως για παράδειγμα την έλλειψη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και τον πιλωτικό χαρακτήρα της τεχνολογίας που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή των χημικών όπλων.